Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Πάω 24, κανονικότατα. Αργήσαμε λίγο γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν κρατιόταν στην προηγούμενη εκπομπή. Είχαμε και τις γραμμές. Αλλά εδώ είμαστε, θα έχουμε ωραίες κουβέντες σήμερα για το παιχνίδι με τη Λαμία. Θα μπούμε λίγο στο κλίμα του αγώνα επιτέλους που πλησιάζει. Θα μιλήσουμε με Αθήνα, να πάρουμε λίγο γεύση από εκεί και από ρεπορτάζ Λαμίας και το πώς περιμένουν το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε και με Στέργιο σε λιγάκι, να πούμε λίγο τα δικά μας. Επικοινωνούμε μηνυματικά, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 545-26. Και νομίζω ότι από εβδομάδα, ίσως και αύριο, ανοίγουμε και γραμμές, να τα λέμε λιγάκι και από εκεί, να λέμε τι γίνεται γενικότερα στα του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Λαμία. Σήμερα ουσιαστικά μπήκαν και οι τρεις διεθνείς, ο Πασχαλάκης, ο Λιμνιός και ο Γιαννούλης που έχουν επιστρέψει. Επέστρεψε και ο Καντουρί, ο οποίος μένει, όπως έχουμε πει, εκτός. Έχει το γνωστό θέμα στους προσαγωγούς που τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Μαρόκου με την Λιβύη. Για απουσία περίπου 10 ημερών κάνει λόγο ο ΠΑΟΚ, αλλά όπως έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, επειδή ξέρω τον Καντουρί πλέον σαν παίκτη και σαν κορμί, νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να περιμένουμε και ένα ίσως μεγαλύτερο διάστημα για να επιστρέψει και να είναι και αυτός καλά. Νομίζω πάντως ότι τα χειρότερα τα απέφυγε. Αυτό λέγεται, γιατί η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για πιο μεγάλη απουσία. Προς το παρόν φαίνεται ότι πάει για 7 με 10 ημέρες και βλέπουμε για τον Μαροκινό. Από εκεί και πέρα είναι όλοι καλά. Ο Βαρέλα φυσικά συνεχίζει τις θεραπείες του. Θα επιστρέψει μετά από την επόμενη διακοπή, τέλη Νοέμβρη, και οφέρνουμε θεραπείες, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά. Ο Φερέιρα μετά από πολύ καιρό μπορεί να υπολογίσει σε πολλούς παίκτες του, μπορεί να υπολογίζει και στον Βιερίνια, η μεγαλύτερη επιστροφή που την περιμέναμε νομίζω όλοι. Μπορεί να υπολογίσει και τον Μαουρίσιο που έχει πάρει πλέον ρυθμό και μπαίνει και αυτός για τα καλά στο rotation. Δεν αποκλείει το Μαουρίσιο την Κυριακή να πάρει και φανέλα βασικού. Υπάρχει αυτό το πλάνο πλέον, είναι πιθανό. Για τον Βιερίνια νομίζω μερικά λεπτά προς το φινάλε ίσως για να μπει σιγά σιγά. Νομίζω ότι θα πάει στο ίδιο πλάνο όπως με τον Μαουρίσιο στην περίπτωση του Βιερίνια. Δηλαδή να πάρει κάποια λεπτά με τη Λαμία, να πάρει κάποια λεπτά με τον Βόλο και από εκεί και πέρα σιγά σιγά να ξεκινήσει να μπαίνει κανονικότατα. Θα πάμε γρήγορα γρήγορα στην πρώτη μας σύνδεση με τον Στέργιο Αναστασιάδη αρχικά και μετά θα μπούμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα πάμε στο Στέργιο. Καλησπέρα. Γεια σου αγάπη, καλησπέρα. Τι γίνεται ρε Στέργιο? Τι να γίνει, καλά εσύ? Καταρχάς έχεις επιστρέψει? Όχι. Ακόμα εκεί? Σήμερα το βράδυ, ναι. Θα επιστρέψεις Στέργιο με τον νέο τρόπο? Δεν λέμε ποιος ναι, είναι. Με τον νέο τρόπο, ναι. Ωραία. Με τον νέο τρόπο, ναι. Μπράβο Μαροπλάνο. Στέργιο. Μαροπλάνο, δικό μου. Από τις εξωτικές αίρες. Αγόρασε η Βασαβίδη σε ελικόπτερο, εγώ αεροπλάνο. Μην τα λες αυτά, ρε. Μην τα λες αυτά. Μπορεί να υπάρχει και ένα μέρος κόσμου που μπορεί και να το πιστέψει, δεν ξέρω Στέργιο. Δεν νομίζω, εντάξει. Δεν ξέρω τι κουμάδα κάνεις δηλαδή, εσύ. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν μπορώ να φανταστώ. Είσαι ένας μεγιστάς από τις Σέρες, με σπίτι ναι, ναι. Απέναντι από το γήπεδο, τιμημένο. Και πολλά χωράφια με καλοτσιφλικά εδώ στον κάμπο. Εγώ έχω γήπεδο, σε τρώω. Συγγνώμη. Θα επιστρέψουμε και όλα καλά. Όσο να επιστρέψεις και όλα καλά. Σε ένα μήνα. Μπράβο, λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοκαρισμένος ο κόσμος με τον τραυματισμό του Ελκατουρί, εντάξει. Κοίτα, εγώ είπα τώρα, λίγο στον πρόλογο, ότι δεν κρατάω τις 10 μέρες. Κρατάω λίγο παραπάνω. Ρεαλιστικά. Κοίταξε, θα χάσει το μάτς με τη Λαμία, θα χάσει και το μάτς με το Βόλο, γιατί και 10 μέρες να είναι με δύο προπονήσεις, εντάξει, δεν είναι και κάποιος παίκτης σούπερ αθλητικός να προπονηθεί μια μέρα και να παίξει, δεν είναι Βαρέλα δηλαδή. Ναι. Θα έχει επιστρέψει και ο Μαουρίσιο. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει στο χορτάρι ο Ελκαντούρη. Εγώ λέω ας λίγο περισσότερο. Ναι, ας πούμε το κλισέ να επιστρέψει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αν και με την περίπτωσή του, εντάξει, δεν μας παίρνει να πούμε και πολλά. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Ακόμα και οι υποστηρικτές του που δεν είναι πάρα πολλοί, δεν είναι η πλειοψηφία. Ναι. Νομίζω ότι σιγά σιγά και αυτοί αγαναχτούν, εντάξει. Όχι δεν το κάνει επίτηδες ο Μαροκινός. Το αγωνιστικό, όσο στους τραυματισμούς. Ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, δεν έχει θέμα. Ναι. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, μάλλον είμαι σχεδόν σίγουρος, να το κάνει επίτηδες ή να έχει κάνει τραυματισμούς. Δεν το κάνει κανένας. Αλλά μετράει ουσία. Δηλαδή τώρα
όταν μιλάμε καμιά φορά, εντάξει, καλές και προθέσεις και διάθεση, αλλά σημασία στη ζωή έχει το αποτέλεσμα σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις και έχει συμβεί 5, 10, 15 φορές, δεν ξέρω. Είπαμε φέτος μήπως είναι μια άλλη χρονιά, τα έχει πει και ο Σταύρος, και εγώ και εσύ, και τα βλέπει και ο κόσμος και έλεγε, και... αλλά η ουσία είναι ότι δεν. Το καλό είναι ότι επιστρέφει ο Μαουρίσιο σε ένα κομικό σημείο της σεζόν, αυτά που λέγαμε χθες, ένα φαινομενικά εύκολο, σε μια εύκολη καμπή του πρωταθλήματος και στα δύσκολα μακάρι να είναι ο Βραζιλιάνος όπως πρέπει να είναι, όπως και πέρσι δηλαδή, και ακόμα καλύτερος. Κοίτα, μακάρι η αλήθεια να... είναι ότι πλέον, σε σχέση με το πρώτο κομμάτι της σεζόν, έχεις μια... έχεις τρεβεί μου λίγο το κεφάλι σου με μίση της Αυγούστου, έδεσαν καλά. Οπότε νομίζω πιο ομαλά θα μπει ο Μαουρίσιο. Δεν είναι αυτό που τον περιμέναμε, ναι, και λέγαμε πρέπει να έρθει γιατί δεν υπήρχε ισορροπία, δεν υπήρχε τίποτα. Κοίταξε, ο Μίσης θεωρώ ότι έχει κερδίσει δικαιωματικά τη φανέλα του βασικού. Νομίζω είναι πλέον σταθερά. Τώρα, αν το δούμε από την Κυριακή το δίδυμο Μαουρίσιο Μίσης ή το δούμε από το Βόλο ή σε κάποιο άλλο παιχνίδι, νομίζω θα γίνει στα κοντά. Δηλαδή σε ένα από τα δύο παιχνίδια περιμένουν τον Μαουρίσιο να ξεκινήσει βασικός. Ναι. Αν ένας μεσαγωγικά φαγωθεί από την 11, τόσο είναι ο Βραζιλιάνος, αλλά είναι πολύ σημαντικό που πλέον όταν θα χρειαστεί είτε από τη Λαμία είτε από το μάτς με το Βόλο το επόμενο Σάββατο, mm-hmm, να έρθει από τον πάγκο, θα είναι σαφώς πιο έτοιμος. Άρα έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ και τον Μίσης και τον Αυγούστου στο διάστημα που χρειάστηκαν και οι δύο να είναι περισσότερο ενεργοί και λόγω της κατάστασης του ΕΣΥΤΗ, που δεν έχει ικανοποίηση, είναι λογικό το Φερέιρα. Όχι. Και γι' αυτό άλλωστε είναι εκτός ενδεκάδας και δεκαοχτάδας, μάλλον εκτός χορταριού έχει ο Νιγηριανός. Έχει χάσει τη θέση του ουσιαστικά. Ναι, αλλά έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ το Μίσης και τον Αυγούστου. Οπότε να επιστρέψει υγιής ο Μαουρίσιο να πάρει ρυθμό και το αν θα παίζει τώρα ο Μαουρίσιο με τον Μίσης ή ο Μίσης με τον Αυγούστου ή ο Αυγούστου με τον Μαουρίσιο, αυτά στα βρει ο Αμπέλ Φερέιρα. Ναι. Εντάξει. Έχεις απλά είναι ουσία. Το πιο ήσυχο σε σχέση με τον Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή αν μείνει εκτός ο Αυγούστου για παράδειγμα την Κυριακή, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάτι άλλο. Απλά θέλει να δώσει ρυθμό στον Μαουρίσιο και είναι λογικό. Δηλαδή αν δεν πάρει ρυθμό στα παιχνίδια με Λαμία και Βόλο, ναι, πότε θα πάρει. Ναι, θα ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό το μάτι, με τον Όφη, μετά λίγο δυσκολεύουν τα μάτια, αλλά αυτά τα δύο με Λαμία και Βόλο νομίζω ότι είναι κουτί και για τον Βιερίνια και για τον Μαουρίσιο. Θα λέγαμε και χθες να μην τα επαναλάβουμε και για τον Ίγκασον ακόμα να μπουν πιο ομαλά στην ομάδα. Σίγουρα. Εντάξει. Δεν νομίζω ο τραυματισμός του Ελ Καντουρί για να το κλείσουμε να έχει επηρεάσει το γενικότερο κλίμα. Εντάξει. Όχι, ρε, εντάξει. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Ούτε σοκ, ούτε πονοκέφαλος, ούτε οτιδήποτε από αυτά. Εντάξει, είναι ευπαθής. Ένας ακόμα τραυματισμός. Έχω χάσει το μέτρημα. Και, και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει. Ναι. Προπόνηση κανονικά, εντάξει. Να σου πω, τα αγωνιστικά, ναι, λίγο πολύ νομίζω δεν έχει κάτι διαφορετικό. Οκ, okay, από αύριο, κυρίως το Σάββατο, θα δούμε σιγά σιγά και τις δοκιμές και θα δούμε πώς το σκέφτεται ο Φερέιρα. Εγώ εκεί που κολλάω τις τελευταίες ώρες είναι σε αυτό που βγαίνει από το σεμινάριο που έγινε σήμερα το πρωί για το ΒΑΡ. Και αυτά τα πολύ, ναι, ωραία που υπόθηκαν εκεί. Κοίταξε, ο καθένας το βλέπει όπως τον βολεύει, εντάξει. Ο Ισπανός αξιωματούχος είπε ότι για μένα υπάρχει φάουλ, ναι, αλλά είναι μια φάση που ανήκει σε μια γκρι ζώνη, υπό την έννοια ότι δεν είναι 100% ξεκάθαρο, και κάποιοι έχουν φάει τη φράση για μένα ήταν φάουλ, ναι, και έχουν πάρει, ναι, μόνο αυτό που τους συμφέρει. Ναι. Εντάξει, επίσης είμαστε μαθημένοι σε συμπεριφορές και τακτικές, εντάξει. Κάποτε μας προκαλούσαν γέλιο, τώρα μας προκαλούν και νεύρα ενδεχομένως, άλλοι γελάνε ακόμα με τους συγκεκριμένους, είτε αφορούν παράγοντες, είτε δημοσιογράφους με εισαγωγικά ή ακόμα και χωρίς εισαγωγικά που είναι ταγμένοι σε ένα άρμα μιας ομάδας. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά το να διεστραβλώνεις την αλήθεια και να το κάνεις με το χειρότερο τρόπο, δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν και την εξυπνάδα, εντάξει. Κοίτα, Στέρια, αυτό που λες φάνηκε τις τελευταίες ημέρες πολύ στο κομμάτι του ΠΑΟΚ TV και της συμφωνίας με τους πράκτορες. Που μιλούσαν μερικοί, ναι, για συμφωνία Σαββίδη Μελισανίδη, ενώ υπάρχει συμφωνία με τους πράκτορες Βόρειας Ελλάδας. Καμία σχέση των μετάλλων. Ναι, δεν βγάζει άκρη, απλώς να λέω ότι πολλοί από αυτούς που υπερασπίζονται το Ολυμπιακό και ΑΚ είναι και στο payroll και οτιδήποτε άλλο, μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν και με πιο έξυπνο τρόπο να προασπίσουν τις αγαπημένες τους ομάδες. Τώρα,
Αυτό που γίνεται σήμερα, εντάξει, είναι διαστράβωση της αλήθειας και δεν το κάνουν με έξυπνο τρόπο. Ξαναλέω, ο Ισπανός αξιωματούχος είπε ότι για μένα είναι φάλος τον Αγκούστο. Η φράση αυτή έχει φαγωθεί είτε από δημοσιογράφους της Αθήνας είτε από τους σελίδες και ο καθένας είναι πραγματικά το άσπρο μαύρο ή το άσπρο κίτρινο ή κόκκινο. Ναι. Okay, ο κόσμος βλέπει. Δεν χρειαζόμαστε τον Ισπανό αξιωματούχο να μας πει αν ήταν φάλος τον Αγκούστο ή όχι. Όχι, απλά είναι κάτι που επισφαλίζει όσα λέγαμε. Βεβαίως, απλά. Ναι. Γιατί τώρα, όταν τα λέγαμε ήμασταν γραφικοί και δεν βλέπαμε μπροστά μας. Εντάξει, πρέπει να είσαι άμπαλος, να έχεις κατέβει από τον Άρη για τον Κρόνο για να μην καταλάβεις ότι υπάρχει φάλος στον Αγκούστο. Το παραδέχτηκε κανείς, Τέργιο? Εντάξει, τι να παραδεχτούμε σε αγάπη. Αυτό είναι. Ακόμα ψάχνουμε αν ήταν offside ή όχι το γκολ που έκρινε το προπέσινο πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη έχουν μπει τουλάχιστον 10 πανομοιότυπα γκολ. Πανομοιότυπα δηλαδή. Μόνο που δεν είναι ο Βαρέλα και ο Μαουρίσιο σε αυτά τα γκολ. Ναι. Όλα μέτρησαν και κάποιοι ακόμα συνεχίζουν και πουλάνε το δικό τους παραμύθι. Εγώ θα ξαναπώ, ο κόσμος έχει κρίση. Εντάξει, είναι λυπηρό να γίνονται τέτοια σχόλια σε δημόσιο ραδιόφωνο γενικότερα, δηλαδή από συναδέλφους που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός. Εγώ ξέρεις, είμαι λίγο πιο ανοιχτόμυαλος. Αν κάποιος είναι σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, αν ένα τηλεοπτικό σταθμό, πληρώνεται από έναν ιδιώτη ο οποίος χαράσει την πολιτική του καναλιού ή του σελίδα. Αλλά εντάξει, το έχουμε ξαναπεί και εδώ δεν βγάζουμε άκρη. Όσοι δουλεύουν, όχι όλοι, γιατί υπάρχουν και αξιόλογοι συνάδελφοι, αλλά υπάρχουν ορισμένοι που δεν σέβονται το γεγονός ότι πληρώνεται από τον ελληνικό λαό, το έχουν ξεχάσει. Και λένε, και δεν είναι ότι λένε κάτι που δεν μας αρέσει. Ναι. Ασφαλώς και δεν πρόκειται να μας αρέσουν όλα τα πράγματα, αλλά το να λες ψέματα και να αλλάζει την αλήθεια. Εντάξει, okay. Καταλαβαίνει ο κόσμος, ας κάνουν τη δουλειά τους, να πληρώνει ο ελληνικός λαός τα μηνιάτικά τους και η ζωή να συνεχίζεται. Ξαναγυρνάμε πάντως ότι ο ΠΑΟΚ μένει μακριά από όλα αυτά και συνεχίζει να προσπαθεί να φτιάξει την ομάδα όπως καλύτερα μπορεί και να φτάσει ο ΠΑΟΚ σε σημείο να γίνει ακόμα καλύτερος από πέρσι. Ναι. Αυτό πρεσβεύει ο ΠΑΟΚ, αυτό συνεχίζει. Είτε μας αρέσει καμιά φορά είτε όχι, γιατί εντάξει, και ο κόσμος περιμένει καμιά φορά πιο δυναμική αντίδραση. Αλλά ο ΠΑΟΚ κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, να μένει μακριά από όλα αυτά. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ τον εαυτό του κοιτάει. Προσπαθεί τουλάχιστον. Ναι. Επικεντρώνεται στο αγωνιστικό, αλλά υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, αγάπη, έχουμε μάθει να ζούμε και στη ζωή μας, είτε αφορά τον πολιτικό βίο ορισμένων, είτε τον μικρό κόσμο του αθλητισμού. Έχουμε μάθει να ζούμε και με ψεύτες και με κλέφτες και ο κόσμος έχει κατατάξει όλους αυτούς στις κατηγορίες αυτές. Δηλαδή, αν κάποιος είναι ψεύτης, αν είναι κλέφτης, αν είναι επίοργος, οπότε δεν νομίζω να μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Είναι εννοείται γεγονός ότι σήμερα στη συνάντηση αυτή ήταν ο Κώστας Καραμπαπάς. Εννοείται. Δεν λείπει και από πουθενά. Εννοείται. Η ατζέντα του πιστεύω είναι δεν έχει κενό, κοινή σελίδα δεν υπάρχει. Σίγουρα ναι. Όχι. Και εννοείται πως επαναλαμβανόμενα ζητούσε, είχε κολλήσει εκεί στη φάση στον αγώνα του Πάκου με τον Αστέρα και ζητούσε πέναλτι. Για τον Αστέρα εννοείται. Και εννοείται πως πήρε την απάντηση που έπρεπε να πάρει, ότι δεν υπήρχε τίποτα. Ναι. Ο Καραμπαπάς και κάποιοι φίλοι του. Και εδώ στην πόλη έχουμε φίλους Καραμπαπά. Όχι, ρε Αστέρια. Πώς παίζουν φίλοι Ζιντάν με φίλοι Ρονάλντο. Καλό, ναι. Θα μπορούσε να γίνει και εδώ φίλοι Μαρινάκη, φίλοι Μελισανίδη. Να παίξουν ένα μεταξύ τους έτσι ωραίο διπλό και να πάει ο κόσμος να τους απογράψει. Καλό. Τέλος πάντων, εντάξει, okay. Μπορεί να γίνει και αυτό στα κοντά. Έχω άλλες εκφράσεις στο μυαλό μου, αλλά πάντα σέβομαι ότι μιλάμε σε ένα μέσο που πάντα ακούει κόσμος. Εντάξει, είναι καταστάσεις απλά που δεν χωνεύονται εύκολα όσα χρόνια και να περάσουν και είσαι στο χώρο και βλέπεις το ελληνικό ποδόσφαιρο 5 χρόνια, 10, 30, 40, είναι καταστάσεις που δεν πρόκειται να αλλάξει. Ναι. Δυστυχώς. Ψάχνουν και το παραμικρό για να βάλουν τον ΠΑΟΚ να δημιουργήσουν προβλήματα με το μυαλό τους ή να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Ναι. Εντάξει, ο καθένας τη δουλειά του. Ο κόσμος κρίνει, πιστεύω, όσο περνάει ο καιρός και οι μήνες και τα χρόνια, έχουμε λιγότερους απέδευτους για αυτούς που τα καταφέρνουν αμάσιστα και οι περισσότεροι ακόμα και οπαδοί του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, νομίζω ότι σιγά σιγά και αυτοί εκπαιδεύονται και καταλαβαίνουν ότι δεν φταίει ο ΠΑΟΚ που τερμάτισε πέρσι η ΑΕΚ 23 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Όχι ρε, δεν λέγαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια social media που κόβονται πλέον? Αν μπεις και δεις κάποια σχόλια, υπάρχουν παραπέντε και ακριβώς δεν είναι πουθενά.
Ναι, αυτό είναι εντάξει, είναι μόνιμη τακτική. Ναι. Έχουμε πει ότι προφανώς υπάρχουν και άτομα στις ΠΑΕ, ειδικά του Ολυμπιακού, που κόβουν σχόλια. Ωραία δουλειά αυτή, Στέργιο. Τι δουλειά κάνεις, κόβω σχόλια. Ωραία δουλειά. Πιστεύω είναι και καλοπληρωμένοι αυτοί. Αλλά ωραία μεγάλη δουλειά, ευθύνη. Ναι. Μη σου ξεφύγει κάτι. Στους αγώνες υπάρχει φόρτος εργασίας και υπάρχει πίεση χρόνου. Να μας σου ξεφύγει όμως, Στέργιο. Μετά. Α, σου ξεφύγει, απλά θα βρούμε κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά αυτή που κάνεις εσύ. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο όμως, γιατί εσύ θα πρέπει να. Δεν είναι εύκολη η ζωή μετά για σένα. Κοίταξε, αγάπη, ζούμε σε μια κωμική χώρα. Εγώ έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Τουλάχιστον εγώ έτσι νιώθω. Ναι. Ζούμε σε μια κωμική χώρα από όλες τις απόψεις. Που έχουν ίδιο μερίδιο ευθύνης η πράσινη τη δεκαετία του 80 και η μπλε και η κόκκινη τα τελευταία χρόνια και τώρα ξανά η μπλε. Δεν διαχωρίζω καταστάσεις. Κανένα δεν μιλάω όταν ακούω ανθρώπους να λένε ότι τότε ήμασταν καλά και τώρα που ήρθαν αυτοί δεν πάμε καλά και ή το ανάποδο. Και απλά πορευόμαστε με αυτό. Δεν μου λες, κλείνοντας, έχεις να κάνεις ένα σχόλιο για τη συνάντηση αυτή την επική του Αβγιανάκη με τον Κουντούρη? Γιατί να ρωτιόμαστε την εβδομάδα άμα έχει φόρτο εργασίας ο κύριος Αβγιανάκης, μάλλον έχει. Εντάξει, ο υπουργός κάνει τις επαφές του, έχει τον δικό του κύκλο, έχει τους δικούς του ανθρώπους, τους συνεργάτες του. Εντάξει, καλά, και εκεί αυτός κάνει τη δουλειά του. Τώρα ρε παιδί μου, όμως να υπάρχουν τόσα θέματα ανοιχτά και να κάνεις αυτή τη συνάντηση, δεν τη λες και πολύ λογική. Εντάξει, έχουμε θέματα, αγάπη. Έχουμε θέματα. Τεχνογνωσία. Ο αναπτυξιακός είναι στην Α2. Το σεφ μας χρωστάνε λεφτά και μας κλέβουν και τα λεφτά. Μας κλέβουν κιόλας, ναι. Βολέψαμε την κυρία Τιλικύρη να δούμε τι θα γίνει με τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε θέματα που τρέχουν, εντάξει. Έχουμε, Στέργιο, έχουμε. Τώρα η βία και αυτά και ο τζίλος, okay, θα τα λύσουμε κάποια στιγμή γιατί είμαστε κατά της βίας. Κάποια στιγμή, ναι. Αλλά έχουμε άλλα θέματα. Ναι. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο. Στα άλλα αθλήματα του ερασιτέχνη έχουμε θέματα γενικότερα. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Αυτό το αγαπημένο σου στέλνει και το τέλος πάντων, θα πω. Ναι. Που δεν σ' αρέσει εσένα. Σωστό. Που δεν σ' αρέσει. Τέλος πάντων. Καλά να είναι όλοι, Στέργιο. Υγεία και καλή τύχη σε όλους. Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικότερο, υγεία. Έτσι. Για όλους μας. Γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Ναι, καλοί άνθρωποι είμαστε και είμαστε και ρεαλιστές. Δηλαδή. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από την υγεία. Και μετά είναι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ κτλ. Εντάξει. Αλλά δεν πάει να είναι η καθημερινότητά μας αυτή και να πρέπει ο φίλος του ΠΑΟΚ την ώρα που περιμένει με αγωνία να φτάσει επιτέλους Κυριακή, ναι, να ακούει τον καθένα να γράφει ψέματα, να λέει ψέματα και να δημιουργεί εντύπωση. Okay, θα πάρουν όλη την απάτη από τον ΠΑΟΚ, έχω την εντύπωση. Παραμένει ο δικέφαλος 2 χρόνια έτοιμος, μπορεί και να διευρύνει κι άλλο το σερί του, mm-hmm, μέχρι να φτάσει μια στιγμή που μια διαιτητική απόφαση να είναι καταδικαστική ή ο ΠΑΟΚ να μείνει καλός. Και ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα είναι ο πρώτος που θα πει ότι η ομάδα δεν ήταν καλή και δικαιώς χάσαμε. Δεν έχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ τέτοια κολλήματα. Νομίζω όχι. Ας βρει ο καθένας το δικό του παραμύθι, να βρουν καινούργια παραμύθια. Γιατί εντάξει, και οι πρέσβες μας τελείωσαν και ο Τσίπρας μας τελείωσε. Τα αφηγήματα τελειώνουν στα άλλα παραμύθια. Για να δικαιολογήσουμε τυχόν απώλεια του πρωταθλήματος. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε αναλύσει, αν το κάνουμε και σήμερα. Δεν αντέχει ο Δημήτρης Μελισσανίδης μια μεγάλη διαφορά από τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διεκδικηθεί το πρωτάθλημα. Και φυσικά δεν αντέχει από πολλές απόψεις ο Βαγγέλης Μαρινάκης να υπάρξει απώλεια τίτλου. Νομίζω η πίεση που θα δεχτεί θα είναι αφόρητη, το γνωρίζει και γι' αυτό σε κάθε ευκαιρία τονίζει ότι εντάξει, και Champions League. Εμείς θέλουμε το πρωτάθλημα. Και γι' αυτό και βλέπουμε όλη αυτή την κινητικότητα από το ξεκίνημα της σεζόν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο φέτος. Και ακόμα ίσως αυτό που λέει και ο Σταύρος δεν έχουμε δει και τίποτα. Ναι. Θα πρέπει να περιμένουμε. Ναι. Εδώ θα είμαστε. Θα δούμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, Στέργιο. Καλή επιστροφή. Είναι, αγαπή. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και από κοντά. Καλή συνέχεια. Bye. Ήταν ο Στέργιος Αναστασιάδης. Κάναμε μια πρώτη κουβέντα. Θα πάμε εμείς στο πρώτο διάλειμμα σιγά-σιγά για να επιστρέψουμε να πάμε στην Αθήνα. Να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι με την Λαμία. Παρέα μαζί μας σήμερα είναι τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Σε πάρα πολύ καλές τιμές, αλλά βρίσκεται εκεί κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και ό,τι άλλο θέλετε. Πολλά είναι και τα καταστήματα και Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 και Καλαμαριά Πασαλίδου 5 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36. Και άμα θέλετε, μπαίνετε με την ησυχία σας alterengofashion.gr
και κάντε τις επιλογές σας. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, ο φίλος ρωτάει για τις εκπομπές στο YouTube. Δεν είμαι σίγουρη, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν και πάλι. Κανονικά. Υπήρχε λίγο ένα μικρό break αυτό το διάστημα λόγω της μετακόμισης μέχρι να βρούμε τους ρυθμούς μας και τα πατήματά μας. Νομίζω ότι από εβδομάδα. Από εβδομάδα. Από αύριο. Ήδη ξεκινάει. Η Αναστασία, τα πρωινά εδώ, χαμός. Μας σκόφει. Από σήμερα θα ανέβουν όλες. Το Λαμπαουτάρς είναι ήδη στο YouTube. Δεν μας ενδιαφέρει το Λαμπαουτάρς. Εμείς είμαστε Πάο 24. Μόνο Πάο 24 εδώ, στο 7.30 με 9. Εντάξει. Οπότε φίλε ή φίλοι, γιατί δεν έχει όνομα, κανονικά θα υπάρχει εκπομπή στο YouTube από εδώ και πέρα. Θα πάμε στην Αθήνα. Θα κάνουμε μια πρώτη κουβέντα. Δώσε μου λίγο μουσική, ένα λεπτάκι. Θα πάμε λογικά σε λίγο στην Αθήνα, γιατί προς το παρόν έχουμε ένα μικρό πρόβλημα κλασικά εδώ πέρα, αλλά θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Θα πάνε όλα καλά. Θετική ενέργεια πάνω απ' όλα. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα, ή μάλλον θα μπορείτε να εξασφαλίσετε θέση στην Τούμπα για τα 4 επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν μέχρι το τέλος του 19, με Παναθηναϊκό, με Λάρισα, με Ξάνθη και με Ατρόμητο. Είναι στη διάθεσή σας κανονικά από την Παρασκευή αύριο. Μόνο για τα VIP, για τις θύρες 1, 2, 6 και 8 είναι διαφορετικές προφανώς οι τιμές, οπότε μπαίνετε λίγο και στο PAOK24 και στο PAOK.gr για να δείτε ακριβώς τι ισχύει για το κάθε παιχνίδι. 50, 40, 25, 15 και 150 ευρώ οι τιμές για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, 30, 25, 15 στην 6, 10 στην 8 και 80 ευρώ τα VIP για τον αγώνα με την ΑΕΛ, με την Ξάνθη και με τον Ατρόμητο. Μπορείτε είτε μέσα από το PAOK.gr είτε μέσα στις τίκες Master να εξασφαλίσετε εισιτήριο για την Τούμπα. Μία απόφαση που την πήραν στον ΠΑΟΚ για να διευκολυνθεί λίγο ο κόσμος για το επόμενο διάστημα. Η αρχή φυσικά γίνεται την Κυριακή, δεν είναι μέσα σε αυτό το πακέτο το αγώνας με την Λαμία, είναι ξεχωριστά. Από σήμερα το πρωί ξεκίνησε η διάθεση και συνεχίζεται κανονικότατα και μέσω των εκδοτήριων της Τούμπας. Δεν είναι ντέρμπι, γι' αυτό άμα θέλετε να πάτε στην Τούμπα, είναι κανονικά ανοιχτά τα εκδοτήρια. Θα πάμε σε 10 λεπτά στην Αθήνα. Σε κάνα 10 λεπτάκι, ωραία. Θα γίνει η κουβέντα μας λίγο πιο μετά. Υπάρχει το πρώτο τσεκάρισμα του ΠΑΟΚ για τους ασπρόμαυρους που αγωνίζονται δανεικοί φέτος σε άλλες ομάδες. Ο Ρέι έχει ξεκινήσει και παίρνει παιχνίδια με την Πατσούκα. Πάει πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Έχει πραγματοποιήσει ήδη 12 συμμετοχές και δύο φορές έχει κρατήσει απαραβίαστη την αιστεία του. Ο Κάτσε έχει παίξει μέχρι στιγμής στα παιχνίδια της Λάρισας. Έχει σημειώσει 4 συμμετοχές. Έχει και μία assist εκείνη στο Χαριλάου, ο Αλβανός μέσος. Ο Ουάρντα επίσης πρωταγωνιστής σε εκείνο το παιχνίδι με τον Άρη σίγουρα και γενικότερα από τους πρωταγωνιστές της ΑΕΛ σε αυτό το πρώτο διάστημα της σεζόν. Ο Μιχόγεβιτς, που πολλοί τον έχουμε ξεχάσει, είναι η αλήθεια του Μιχόγεβιτς. Ένας παίκτης που ήρθε, δεν έδειξε ποτέ τίποτα, είναι η αλήθεια. Και στον Όφι πέρσι δεν κατάφερε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο φέτος στην Bundesliga 2 και παίζοντας με τη φανέλα της Άουε έχει σημειώσει 10 συμμετοχές. Κάτι παλεύει να κάνει εκεί. Νομίζω ότι ο Μιχόγεβιτς βέβαια δεν έχει σίγουρα μέλλον στον ΠΑΟΚ. Ο Μουλέν έχει αφήσει πίσω το δύσκολο διάστημα που προηγήθηκε με αρκετούς τραυματισμούς και δείχνει να βρίσκει κάποιο ρόλο στην Ξάνθη. Τον παρακολουθεί και αυτόν ο ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα και οι πιο νέοι παίκτες, ο Γκαργκαλατζίδης είναι και αυτός στην Ξάνθη ακόμη. Δεν έχει βρει χρόνο συμμετοχής, αλλά νομίζω ότι μέσα στη σεζόν θα τον βρει. Ένα παιδί που στην ΚΑΠΑ20 ξεχώριζε όλες τις προηγούμενες σεζόν. Ένα παιδί δυνατό. Ένα παιδί με τσαγανό. Θα τη βρει την άκρη εκεί στην Ξάνθη, που έχει ξεκινήσει και αυτή βέβαια πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στην ομάδα. Ο Μιστακίδης είναι ένας από τους παίκτες που έχουν παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στον Βόλο. Είναι και αυτός καλά. Μετράει ήδη 6 συμμετοχές. Ο Μελίσσας από την άλλη έχει μείνει στο ξεκίνημα στον πάγκο, δεν έχει παίξει. 3 συμμετοχές ο Λίρατζης στο Βόλο και αυτός. Έχει χάσει και ένα παιχνίδι
λόγω τιμωρίας γιατί είχε αποβληθεί στο Καρεσκάκι με τον Ολυμπιακό. Ο Διαμαντής 4 συμμετοχές μέχρι στιγμής. Ο Μπαλογιάννης και αυτός παλεύει εκεί στον Βόλο. Έχει πάρει 6 παιχνίδια μέχρι στιγμής και δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Είναι νομίζω από τους καλούς αυτή τη στιγμή παίκτες του Βόλου. Έχει ξεκινήσει καλά. Ο Τσαούσης αντίθετα περιμένει να βρει λίγο χρόνο και αυτός εκεί. Ο Χατζηστραβός από την άλλη παίζει στην Άρτα φέτος. Έχει πάρει κάποια λεπτά, παλεύει. Ένα ακόμη παιδί από την ΚΑΠΑ 20 που πέρσι ξεχώρισε. Ένα παιδί με πολλά στοιχεία που τον πιστεύουν στον ΠΑΟΚ και τον παρακολουθούν όπως είναι φυσικό. Ο Μελετίδης δεν έχει πάρει ακόμη χρόνο συμμετοχής με τον Καραϊσκάκη και υπάρχει και ο Μαρκόφσκι, ο οποίος παίζει στον Εθνικό Άχνας στην Κύπρο και έχει 3 συμμετοχές όλες σαν αλλαγή. Ένα πρώτο ταμείο για τους δανεικούς που δεν είναι και λίγοι φέτος, είναι η αλήθεια, κυρίως νέα παιδιά από την ΚΑΠΑ 20. Προτιμήθηκε να δοθούν σε ομάδες για να πάρουν λεπτά, για να πάρουν παραστάσεις, να πάρουν ρυθμό και το επόμενο καλοκαίρι ξανά να αξιολογηθούν. Ειδικά για τον Τσαούση και τον Λίρατζη νομίζω έχουμε κάνει πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα. Ο Λίρατζης ήταν κοντά στο να μείνει στην ομάδα, στον ΠΑΟΚ, αλλά προτιμήθηκε να δοθεί δανεικός, νομίζω για καλό του. Γιατί okay, θα ήταν σημαντικό για τον ίδιο σίγουρα να μείνει εδώ. Από την άλλη όμως, είναι σημαντικό να πάρει παιχνίδια, να δείξει πράγματα και σε υψηλό επίπεδο σε επαγγελματικό πρωτάθλημα πλέον. Και από εκεί και πέρα να επιστρέψει και αυτός σιγά σιγά. Θα το δούμε. Πάντως σίγουρα στον ΠΑΟΚ παρακολουθούν όλα τα παιδιά. Είναι και η θέση του Γεωργιάδη αυτή, να έχει συνεχή επικοινωνία μαζί τους, να μιλάει μαζί τους, να είναι συντετικός κρίκος και φυσικά να παρακολουθεί κάθε τους βήμα. Πολύ σημαντικό στον ΠΑΟΚ αυτό το κομμάτι τουλάχιστον το έχουν ψηλά. Και επίσης ψηλά έχουν πλέον και τη σύνδεση της τωρινής ΚΑΠΑ 20 με την πρώτη ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν γίνει ήδη 3-4 διπλά σε επίπεδο έτσι, προπονήσεων. Αλλά ο Φερέιρα έχει μια εικόνα για όλη την ΚΑΠΑ 20. Έχει μια στενή σχέση και επαφή με τον Παύλο Γκαρσία και τον Σνάουτσνερ και όλους τους ανθρώπους της ΚΑΠΑ 20. Δείχνει από το ξεκίνημα ότι τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί και με αυτά τα παιδιά, να έχει μια εικόνα για το κάθε ένα από αυτά, για να ξέρει έτσι για όλους ποιος είναι ποιος και από εκεί και πέρα, όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί, να γίνει και το επόμενο βήμα για κάποιους ή όλους προφανώς από αυτούς. Στο κομμάτι του POC TV, επειδή μπαίνουμε σε ρυθμούς Λαμίας και το παιχνίδι θα μεταδοθεί κανονικά ζωντανά από το POC TV, ετοιμάζεται και πάλι μια μεγάλη παραγωγή. Σταύρο Κόλκα θα έχετε στο post game κανονικότατα. Υπάρχει στο pokers.gr μια ενημέρωση για το τι ισχύει για τους πράκτορες ακριβώς, ότι αυτό που λέγαμε και πριν με το Στέργιο, ότι η συμφωνία είναι με τους πράκτορες της Βορειοελλάδος, ότι δεν είναι με τον ΟΠΑΠ, και από εκεί και πέρα το τι ισχύει για τα πακέτα είναι νομίζω μια μέση τιμή κάπου ενδιάμεσα από το πακέτο που υπάρχει για τους επαγγελματίες και το πακέτο για τον κόσμο, μια τιμή που έγινε για τους πράκτορες, και από εκεί και πέρα στο φινάλι νομίζω θα δουν αν όλο αυτό είχε νόημα ή όχι. Για μένα σίγουρα θα έχει, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τα πρακτορία να μπορούν κανονικά να μεταδίδουν τους αγώνες μέσω του POC TV. Γεμίζει σιγά σιγά και ο χάρτης, είναι η αλήθεια, με τα καταστήματα που έχουν συμφωνήσει με τον POC. Μπαίνοντας και πάλι στο POC.gr υπάρχει σχετικό banner στην ιστοσελίδα που σας πετάει εκεί που υπάρχουν τα καταστήματα που έχουν συμφωνήσει, για να μπορείτε να ξέρετε ανάλογα με την περιοχή σας ή όπου θέλετε να πάτε ποιο κατάστημα είναι εξουσιοδοτημένο από τον ΠΑΟΚ. Οπότε μπαίνοντας εκεί μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα πάτε κάπου που θα υπάρχει σπασμένο ΠΑΟΚ TV ή το οτιδήποτε άλλο. Θα είστε μια χαρά άνετοι, θα ξέρετε ότι εκεί που πάτε είναι όλα 100% τσεκαρισμένα και αξιόπιστα και από την μεριά του ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε λιγάκι στην Αθήνα. Πάμε σε λιγάκι. Κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε λίγο την κουβέντα μας. Να μπούμε λίγο στο παιχνίδι με την Λαμία, να δούμε τι περιμένουμε κυρίως από την Λαμία. Γιατί, okay, τα του ΠΑΟΚ λίγο πολύ τα ξέρουμε.
Ο Φερέιρα ακόμη προφανώς δεν έχει ξεκινήσει δοκιμές για το παιχνίδι. Νομίζω αύριο θα είναι η μέρα που θα ξεκινήσει. Ξέρουμε ότι δεν υπολογίζει το Καντουρί, δεν υπολογίζει το Βαρέλα. Από εκεί και πέρα, τα έχουμε πολλές φορές ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά διαθέσιμοι και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές του επιλογές. Οπότε ουσιαστικά πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη Λαμία, που η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει τόσο καλά τη σεζόν όσο περιμέναμε. Είναι ακόμη χαμηλά. Μία σκληρή ομάδα βέβαια, με καλό σύνολο. Πέρυσι η Λαμία έχει κάνει μια καλή προσπάθεια. Φέτος θα δούμε τι θα μας πει και ο καλεσμένος μας γιατί δεν έχει ξεκινήσει καλά. Αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι στην εικόνα της στην πορεία. Θα το δούμε όμως. Δώσε μου λίγο μουσική. Τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε κανονίσει. Ας πάμε λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα τώρα και να επιστρέψουμε, αν τα καταφέρουμε, να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια να συνδεθούμε με Αθήνα. Αλλιώς το πάμε και αύριο, δεν υπάρχει θέμα. Παρέα μαζί μας και σήμερα είναι τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Και αν θέλετε, φυσικά, να ξεχωρίσετε κάθε μέρα, μπορείτε να βρείτε εκεί από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες. Τον έχουμε τώρα. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε. Να πάμε μέχρι μετά το διάλειμμα. Πάμε. Πάμε, ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στην Αθήνα, στο Βασίλη τον Τεμπέλη, νομίζω που είναι ο κατάλληλος για να μας μιλήσει λίγο για την Λαμία και να μας βάλει στο κλίμα του αγώνα. Βασίλη τον Τεμπέλη, το Σπόρ 24. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλά είστε. Τι γίνεται στην Αθήνα, Βασίλη. Του κατάλληλος, εντάξει, τώρα με αναγκάζει λίγο να κοκκινίζω και δεν με βλέπετε. Όχι, ρε, μιλήσω, κατάλληλος άνθρωπος. Καταρχάς, είσαι ένας άνθρωπος, πες μου λίγο σε τι διαδικασία αυτή τη στιγμή, τι γλώσσα μαθαίνεις. Σου έχει μείνει κάτι. Είναι double τώρα, είναι ιταλικά και αραβικά. Εντάξει, και πολύ έχω ρίξει τα αραβικά, να σου πω την αλήθεια, το βάρος, αλλά εντάξει, προσπαθούμε. Και προσπαθούμε, στο σύνολο είμαστε. 6, τώρα αυτή είναι, φάνηκε 6. Πόπο, Βασίλη. Είναι μεγάλη δυσκολία πλέον σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, αλλά εντάξει, προσπαθούμε δηλαδή να. Βασίλη, συγγνώμη, πρέπει να σε κλείσω, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ναι. Μέχρι εδώ ήταν, αυτό ήτανε. Λοιπόν... έχουμε το μάτς τώρα του ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Νομίζω ότι θα τα έχετε πει, θα το έχεις πει και εσύ, ότι δεν είναι η Λαμία η περσινή. Αυτό έλεγα τώρα. Το έχουμε δει. Ναι. Το έχουμε πει ότι δεν είναι... Γιατί θεωρείς? Θεωρώ ότι πρώτο είναι ότι άλλαξε ο προπονητής. Πέρυσι ο Τριχωμάκης Σάβος είχε ένα ξεκάθαρο σκεπτικό, με την έννοια ότι ήταν μια ομάδα που έπεσε επιθετικά, το είδα δηλαδή. Εντάξει, πήγαν, φαντάζομαι ότι στα μάτς και κόντρα στο ΠΑΟΚ, τον περσινό νταμπλούχο Ελλάδας και αήττος, θα έπαιξε, θα έχει πιο αμυντική προσέγγιση, αυτό είναι σεβαστό. Αλλά άλλαξε ο προπονητής και άλλαξε όταν είχε κάνει την προετοιμασία, δηλαδή άλλαξε τον Αύγουστο. Εκεί κάπου δεν κόλλησε. Εντάξει, δεν είναι εντελώς χαμένη η χρονιά για τη Λαμία. Παίζει πολύ αμυντικά. Απλά πλέον τώρα είναι στην 11η θέση με 4 βαθμούς μετά από 6 παιχνίδια. Δηλαδή, ναι, δεν είναι καλό. Δηλαδή, το αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτό, ότι δεν είναι ένα καλό. Δεν είναι μια καλή συγκομιδή και κυρίως όταν έχει παίξει και με τον Παναθηναϊκό εντός, με την ΑΕΚ εκτός, με τον Ολυμπιακό εκτός, τώρα με τον ΠΑΟΚ εκτός. Ναι. Και πέρυσι μπορεί να μην έπαιρνε τους βαθμούς, αν και κατάφερνε, νομίζω, να έχει πάρει βαθμούς σε μερικά μάτς, αλλά τώρα δεν δείχνει μια εικόνα που πείθει. Πέρυσι ξέραμε ότι είναι μια σκληρή ομάδα, όπως και να έχει. Ότι το πάλευε και δημιουργούσε προβλήματα. Ακριβώς. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι άλλαξε ο προπονητής. Άλλαξε αυτό που λέω για μεσούς της προετοιμασίας, δηλαδή λίγες ημέρες πριν έξω από βήμα τους παίκτες δεν ήξεραν ποιον θα έχουν ο προπονητή. Ναι. Κυρίως άλλαξε η διαφορά φιλοσοφίας στο παλιό, στον Μάκη Χάβο με τον Σωτήρα Αντωνίου, πιο αμυντική η φιλοσοφία και τουλάχιστον ξέρετε πως είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα σε πάρει από κάτω στην αρχή είναι και δύσκολο να το γυρίσεις μετά, όπως και το αντίθετο. Δηλαδή άμα έχεις μια καλή κίνηση μπορείς να πάρεις κι άλλα μάτς. Πώς τον περιμένεις την Κυριακή? Περιμένω την ίδια αμυντική φιλοσοφία από τη Λαμία. Δεν θα μου φανεί υπερβολή αν ξαναδούμε
παίχτες πίσω από τη σέντρα, δηλαδή ακόμη και τους έντεχνες παίχτες πίσω από τη σέντρα, δηλαδή είναι μια γνώριμη τακτική που παίζει Λαμία ακόμη και για τα εντός έδρας μάτς, ακόμη και με ομάδες περίπου ίδιας δυναμικότητας και δεν θα μου φανεί παράξενο να δούμε μια ομάδα πίσω από τη σέντρα να περιμένει να προσπαθεί να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ, ακόμη και συσταγωγικά να παίζει ξύλο, σε ποδοσφαιρικό ξύλο με παίκτες ΠΑΟΚ που ασφαλώς είναι πιο τεχνίτες, ασφαλώς είναι καλύτεροι ποιοτικά, δεν τίθεται θέμα. Επ' αυτού νομίζω και το γνωρίζουν όλοι αυτό στη Λαμία. Δηλαδή ότι ξέρεις σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει άλλος τρόπος από να κάτι ταμπούρι πίσω όπως λέμε για να γλιτώσει τον γκολ. Ναι, σωστό αυτό. Το αντιστρέφουμε λίγο. Τον ΠΑΟΚ πώς τον περιμένεις? Τον ΠΑΟΚ εγώ τον βλέπω ειδικά μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, παρόλο που δεν νίκησε. Έτσι κι αλλιώς τρέφω μια μεγάλη εκτίμηση για τον Αβέλ Φερέιρα, επειδή γνωρίζοντας από την Πορτογαλία, δηλαδή ένα πρωτάθλημα που και το παρακολουθούσα, δηλαδή και έχω λόγω της γλώσσας αρκετές επαφές και μιλώ και με δημοσιογράφους. Είχα, τον εκτιμώ πάρα πολύ και πίστευα και το πιστεύω ότι ακόμη δεν είναι, δεν έχει δείξει ο ΠΑΟΚ ότι είναι ο ΠΑΟΚ του Αβέλ Φερέιρα και τι μπορεί να κάνει ο Αβέλ Φερέιρα. Ναι, σωστά. Γνώμη μου είναι ότι είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος, πιο ταλαντούχος προπονητής στην Ελλάδα. Τον περιμένω ότι θα δυσκολευτεί λίγο με τη Λαμία, ειδικά στην αρχή του μάτς, ενδεχομένως του πρώτου μισάωρου. Αλλά πιστεύω ότι στη συνέχεια θα βρει τον τρόπο να ξεκλειδώσει την άμυνα. Κυρίως γιατί έχει αυτά τα εργαλεία, ο ΠΑΟΚ μεσοπιθετικά, ακόμη και με απουσίες, αλλά και με τα δεδομένα ρόστα τώρα έχει αυτά τα εργαλεία για να κερδίσει και να βγάλει πέρα την αποστολή. Σημαντική απουσία του Ελκαντουρί. Για μένα μιλάμε τώρα για τον παίχτη που είναι πιο βελτιωμένος από κάθε άλλον, τουλάχιστον με τη τεχνική ηγεσία Αβέλ Φερέιρα. Είναι αυτή η αλλαγή της θέσης νομίζω που έκανε τη μεγάλη διαφορά. Ακριβώς. Είναι αυτή η αλλαγή της θέσης και για όποιον ξέρει καλά τον Ελκαντουρί και το περιβάλλον του είναι ένας παίχτης που δεν ένιωσε πολιτικά, αλλά δεν γκρίνιαζε κιόλας. Το να θέλει να φύγει ένας παίχτης όπως ήθελε στις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, θεμητό είναι όταν δεν παίζει τη θέση του, αλλά δεν νομίζω ότι δημιούργησε κανένα μεγάλο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, ενώ εσωτερικό αυτό. Ο Μαροκινός στάθηκε άτυχο στο φιλικό με τη Λιβύη, παίζει τώρα στη θέση του και θεωρώ ότι είναι ο πιο βελτιωμένος παίχτης με τον Αβέλ Φερέιρα. Σίγουρα και ο Λιμιός έχει βελτιωθεί που τώρα βλέπουμε ότι κερδίζει η εμπιστοσύνη. Και ο Γιαννούλης. Αλλά θεωρώ και ο Γιαννούλης φυσικά. Και ο Γιαννούλης και η επιστροφή του Βιερίνια θα δημιουργήσει και έναν πλέον πονοκέφαλο συσταγωγικά για τον Αβέλ Φερέιρα. Αν και θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι ο Βιερίνια θα προκριθεί δηλαδή. Ναι. Δεξιά, τέρα, αριστερά. Εκεί πάει. Και αριστερά μπροστά. Ναι. Εκεί τον γνωρίσαμε κιόλας. Άσχετα που στην Βόλφσμπουργκ πρώτα. Και μετά και πέρσι. Κατά συνθήκη, ναι, βέβαια. Αλλά το λέει όλα νομίζω αυτό. Για ένα παίκτη που έχει παίξει όλες τις θέσεις, το κάνει όχι μόνο με αξιοπρέπεια, το κάνει. Ήταν ο βασικός πυλώνας της αίτη της πορείας του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Ναι. Ο βασικός πυλώνας του double του ΠΑΟΚ. Θεωρώ δηλαδή ότι ακόμη και με την απουσία του Ελκαντουρί, ο ΠΑΟΚ θα έχει τις λύσεις μεσοπιθετικά, δηλαδή να προβληματίσει. Όχι μόνο να προβληματίσει, να κερδίσει τη Λαμία και θα το κάνει εύκολα, έστω και αν Λαμία παίξει όπως την περιμένω εγώ με την κατάσταση στο κέντρο. Κάνω μια παρένθεση για το μάτς και παίρνω λίγο πάσα από αυτό που μου είπε για το Φερέιρα, ότι τον ήξερες και είχες μιλήσει και εσύ όπως και εμείς προφανώς. Όταν άκουσες ότι ήταν στόχος εκείνη τη μία ημέρα ουσιαστικά που χρειάστηκε για να συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη? Το πίστευες, έλεγες ότι μπορεί ή δύσκολα? Να σου πω την αλήθεια, είχα διαβάσει πριν ένα μήνα πριν, επειδή κοιτάζω τον πορτογαλικό τύπο, όχι τι έχω κανένα βίτσιο πρωί να κοιτάζω τον πορτογαλικό τύπο, αλλά ξέρεις, μην γράψει τίποτα για ελληνικές ομάδες. Και γράφουν συχνά, είναι η αλήθεια. Γράφουν συχνά πλέον, πάρα πολύ συχνά, γιατί τότε υπενθυμίζω ήταν τρεις Πορτογάλοι προπονητές σε μεγάλες ελληνικές ομάδες, δηλαδή ήταν ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ήταν ο Καρντόζο, ο οποίος δεν συνέχισε τελικά, αλλά ο Καρντόζο ήταν ακόμη τότε στην ΑΕΚ. Ναι. Κοίταζα και ένα μήνα πριν, 15 μέρες πριν έρθει ο Αβέλ Φερέιρα, είχα διαβάσει ότι υπήρχε έτσι μια δικογνωμία με τον πρόεδρο της Μπράγκα για την μεταγραφική πολιτική, για όλα αυτά, δεν είχα δώσει σημασία. Το είχα περάσει, τότε δεν είχε ακουστεί τότε τον Αβέλ Φερέιρα. Όταν βγήκε το θέμα και το έψαξα τότε και το έψαξα και πολύ από την Μπράγκα, μου φάνηκε στην αρχή δύσκολο. Λέω, έφυγε ο ΠΑΟΚ, πήρε λεφτά για τον Λουτσέσκου, αλλά μου φάνηκε δύσκολο να δώσει τόσα λεφτά, 2 εκατομμύρια στην Μπράγκα για ένα προπονητή. Και όμως το έκανε και καλώς το έκανε.
Γιατί για όποιον γνωρίζει από την Πορτογαλία, εγώ έστω και αν στην αρχή δυσκολεύτηκα να πιστέψω ότι θα έρθει ο Αμπέλ Φερέιρα, ακόμη και αν ήξερα τη θετική διάθεσή του να δοκιμάσει μια ομάδα που θα έπαιζε στα προκληματικά του Champions League, θεώρησε μια πάρα πολύ καλή λύση. Μιλάμε για έναν προπονητή που το όνομά του είχε ακουστεί για τις μεγάλες πορτογαλικές ομάδες, έστω και αν επιτρέψτε μου την πράγμα δεν θεωρώ καθόλου με την πορτογαλική ομάδα, θεωρώ ότι αν έπαιζε δηλαδή με τις μεγάλες ελληνικές ομάδες, άνετα θα μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα. Ναι, διάβαζα πάρα πολλές φορές και μου είχα μεταφέρει κιόλας ότι μετά τον Κονσεϊσάο τον θεωρούσαν το next big thing της πορτογαλικής σχολής. Ναι, πάντως ένας προπονητής που ασφαλώς και έπρεπε να του δοθεί πίστοση χρόνου, συμφωνώ με αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ και του δίνει και τον στηρίζει εμπράκτως και θεωρώ ότι έγινε πάρα πολύ καλό πραγματικά η πρόταση της Sporting, υπήρχε πρόταση, ήταν ο πρώτος στόχος της Sporting, το γνωρίζω πολύ καλά και θεωρώ ότι έγινε πολύ καλό γιατί επανατοποθετήθηκαν οι όροι της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Φερέιρα. Ο ΠΑΟΚ ένιωσε ότι ο Σαββίδης τον έχει πρώτη επιλογή και δεν βάζει κανέναν άλλο πάνω από αυτόν. Και ο Αμπέλ Φερέιρα και ο ίδιος κατάλαβε ότι εδώ είναι σε μια ομάδα που έχουν πρώτη επιλογή. Φάνηκε αμέσως αυτό στην αλλαγή ψυχολογία του Ντέρμπι. Μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος δεν είναι κολλημένος. Λέω σου και λαϊκά μπορώ. Είδε ότι ο Βιντερσκι βάζει γκολ, δεν είναι βασικός ο Βιντερσκι. Είδε ότι ο Λιμιός ίσως αποδίδει καλύτερα από τον Τζαμπά. Παίζει βασικός ο Λιμιός. Αφήνει στον πάγο όποιον κρίνει ότι πρέπει να το αφήσει. Εμπιστεύεται και συνεχίζει τους ίδιους παίχτες. Δηλαδή, ο Βαρέλα τώρα είναι έξω λόγω τραυματισμού, αλλά ακόμη και όταν ο Βαρέλα και ο Κρέσπο δεν έπαιζαν καλά μαζί όπως είχαμε συνηθίσει, έπαιζαν βασικοί. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ και για τον ίδιο, αλλά και για τους παίκτες του. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, ξέρεις, εδώ για το περιβόητο σύστημα και ότι θέλει να παίζει πιο επιθετικά και αλλάζει λίγο την νοοτροπία που είχε η ομάδα πέρυσι με τον Λουτσέσκου, αλλά ακόμη και σε αυτό νομίζω ότι πλέον δείχνει ότι μέχρι ένα σημείο προσαρμόζεται κι αυτός. Ήθελε να δει προφανώς την ομάδα, ήθελε να δει τα στοιχεία, αλλά δεν κολλάει εκεί. Γι' αυτό λέω, θα αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα με έναν συμπατριώτη προπονητή, τον Καρντόζο της ΑΕΚ. Αυτός ο Καρντόζο είναι ένας προπονητής ο οποίος και μου το είχε πει κιόλας σε συνομιλία ότι θα πεθάνω με τις ιδέες μου, δεν με ενδιαφέρει τι γράφω, δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Εγώ απόρρισα γιατί συνήθως οι περισσότεροι προπονητές, ξέρεις και με τους δημοσιογράφους είναι πιο επιφυλακτικοί. Λέω, okay, coach. Εντάξει, αλλά γράφουν αυτά, λέει, δεν με ενδιαφέρει τι γράφουν, εγώ θα πεθάνω με τις ιδέες μου. Τελικά δεν είναι μακροημέρευση στην Ελλάδα η θητεία του στην Ελλάδα του Καρντόζο. Μερικές φορές χρειάζεται να είσαι και διαλλακτικός και βλέπουμε ότι οι μεγάλοι προπονητές είναι διαλλακτικοί και βλέπουμε γιατί ο Αμπέλ Φερέιρα το άλλαξε, πειραματίστηκε, ψάχτηκε ακόμη και μέσα στα ίδια τα μάτς, όχι από μάτς σε μάτς. Και τελικά θεωρώ ότι ίσως είναι και πιο δίκαιος από τον Λουτσέσκου, κατά τη γνώμη μου. Είναι και πιο δίκαιος από τον Λουτσέσκου. Ναι, για τον Ρουμάνο, ο Ρουμάνος προφανώς έγραψε ιστορία με τον ΠΑΟΚ, προφανώς οδήγησε τον ΠΑΟΚ ΣΑΗ το πρωτάθλημα, προφανώς σε ντάμπλ. Αυτό δεν παραγράφεται ούτε διαγράφεται. Η γνώμη μου είναι ότι είναι πιο δίκαιο στη διαχείριση σε σχέση με τον Λουτσέσκο. Μάλιστα. Καλό αυτό, το κρατάω, Βασίλη, αυτό. Το κρατάω να το δούμε. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση για να σας αφήσουμε και όλα σας απασχολώ. Γενικά το πρωτάθλημα το φετινό, πώς το βλέπεις και στο κομμάτι του ΒΑΡ και όλα αυτά που γίνονται, πώς το αντιλαμβάνεσαι? Ναι. Συνηθίζω να παίρνω πάντα την πλευρά των διαιτητών. Ξέρω και από ποια πίεση ενώ τις κοινές γνώμες λειτουργούν και ότι είναι άνθρωποι. Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει λάθη. Προφανώς και έχουν γίνει λάθη και είναι μερικά λάθη. Είναι κραχτά. Δηλαδή δεν μπορούμε να, ούτε να τα παρακάμψουμε ούτε να τα προσπεράσουμε. Θεωρώ ότι έχει βελτιωθεί ως κάποιο βαθμό μετά την πρώτη αγωνιστική που είχαμε λάθη. Δηλαδή είχαμε εκείνο το λάθος στο Καραϊσκάκι το μάτς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα, αλλά και πάλι είδαμε ότι στο προηγούμενο του Παναθηναϊκού με την Ξάνθη υπήρχαν προβλήματα. Θα μάθουμε, εντάξει, όλες τις χώρες γίνονται. Καλά, κάθε αρχή και δύσκολη. Ένα μισό χρόνο το έχουν στην Ισπανία, έδωσαν απέναντι σε φάλακτος περιοχής, ζήτησε η Λεγανές να επαναληφθεί το μάτς με την Λεβάντε. Τώρα ως προς την κούρσα του τίτλου, θεωρώ ότι θα πάει σε μια κούρσα δύο ομάδων. Αυτές θα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Κατά τη γνώμη μου είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θεωρώ αυτή τη στιγμή στο ίδιο επίπεδο. Θεωρώ ότι αυτός ο αποκλεισμός από τη Σλόβαν που μπορεί να έφερε μερικά δεινά στον ΠΑΟΚ, όπου δεινά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τον Μπράνκο, ο οποίος παρέμεινε. Ίσως η αμφισβήτηση στον Αμπέλ Φερέιρα. Πρόσκαιρη με, αλλά αμφισβήτηση, ναι. Ναι, μπράβο, ναι, αυτό. Και το Financial Fair Play θεωρώ ότι έκανε καλό στην τελική, γιατί
ο Ολυμπιακός θα έχει ένα θέμα στη διαχείριση, το είδαμε δηλαδή, θα αναγκαστεί να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην Ελλάδα, το έχουν πει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, είναι το πρωτάθλημα προτεραιότητα, είτε στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι και εύκολο, ειδικά όταν μιλάμε για ελληνικές ομάδες και δεν μιλάμε δηλαδή για τη United, την Real, την Barcelona. Ναι, σωστό αυτό. Οπότε ήταν μεταξύ τους ντέρμπι, γιατί βλέπω και πάλι δύσκολο να χάνονται βαθμοί από εδώ και από εκεί. Δηλαδή βλέπουμε ότι ελάχιστες ομάδες είναι αυτές που στην πραγματικότητα μπορούν να κοντράρουν και να κόψουν βαθμούς από πάνω και Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι στα μεταξύ τους ντέρμπι θα χρησιμοποιηθούν πολλά. Και ίσως η ΑΕΚ, αν και δεν μπορείς να διεκδικήσει τον τίτλο, να παίξει ρόλο ρυθμιστή ενός τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ωραία, Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια. Ναι. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Βασίλης Τεμπέλης από το Σπόρ 24. Μας έβαλε λίγο στο κλίμα του αγώνα με τη Λαμία. Αλλά γενικότερα νομίζω κάναμε μια ωραία κουβέντα και για τον Αμπέλ Φερέρε. Γιατί ο Βασίλης είναι η αλήθεια ότι γνωρίζει πολύ καλά και την πορτογαλική αγορά και όχι μόνο. Θα πάμε γρήγορα στο διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε λίγο. Και επιστρέφουμε. Πάμε στο διάλειμμα. Ξεκινάει επιτέλους το πρωτάθλημα. Ξεκινάει γιατί βλέπω ότι και εσείς το περιμένετε με μεγάλη αγωνία και δεν αντέχετε άλλο αυτή την τραγωδία με τις εθνικές. Που okay, καλή εικόνα της εθνικής και με τη Βοσνία. Λίγο καλή και με την Ιταλία, αλλά παιδιά, χωρίς Super League δεν γίνεται και χωρίς γενικότερα δράση σε όλα τα πρωταθλήματα. Οπότε μπαίνουμε και πάλι σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Η αγωνιστική 7η ξεκινάει το Σάββατο με τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη 7.30 και Πανετολικός ΑΕΛ στις 8. Το κυρίως πιάτο είναι την Κυριακή, Ξάνθη Άρη στις 5. Το παιχνίδι αυτό που έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι η αλήθεια, με όσα έχουν υποθεί από τη Δευτέρα. Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης στις 5 και 4. ΠΑΟΚ Λαμία είπαμε στις 6. ΑΕΚ Βόλος στις 7.30. Και Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Και αυτό έχει σημασία το παιχνίδι, γιατί και οι δύο ψιλοκαίγονται πλέον. 7.30 τελευταίο παιχνίδι της ημέρας και αυτό. Να θυμηθούμε λίγο τη βαθμολογία γιατί το έχουμε ξεχάσει. Μετά από 6 αγώνες, Ολυμπιακός 16, Ξάνθη 15, ΠΑΟΚ 14, 13 ο Όφη που είναι ψηλά, 11 η ΑΕΚ, 9 ο Βόλος, 8 η Λάρισα, 8 και ο Ατρόμητος, 5 ο Άρης, 5 ο Παναθηναϊκός, 4 η Λαμία που λέγαμε και πριν ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και έχει μείνει αρκετά χαμηλά, 3 ο Αστέρας Τρίπολης, 1 ο Πανετολικός, μείον 2 ο Πανιώνιος που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ο Πανιώνιος δίνει, η αλήθεια είναι, τεράστια μάχη για να μπορέσει φέτος να παραμείνει στη Super League 1. Δύσκολο έργο. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα καταφέρει στο φινάλε. Αλλά το παλεύει. Ο Πανιώνιος, ο οποίος γενικότερα νομίζω σαν σύλλογος έχει πολλά προβλήματα και στον μπάσκετ γίνονται πολλά τις τελευταίες ημέρες. Στη Νέα Σμύρνη, από ό,τι έβλεπα, και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα για το παρόν αλλά και το μέλλον ακόμα περισσότερο της ομάδας. Αλλά στο ποδόσφαιρο σίγουρα πρέπει λίγο ο Πανιώνιος να τη βρει την άκρη του, γιατί αλλιώς νομίζω ότι από νωρίς θα είναι η ομάδα που θα ξεχωρίσει προς τα κάτω. Αυτά τα ποδοσφαιρικά νομίζω. Μιλήσαμε για το παιχνίδι με τη Λαμία, είπαμε για τον ΠΑΟΚ που σήμερα ουσιαστικά ξεκίνησε την προετοιμασία του. Αύριο είναι η πιο σημαντική προπόνηση, γιατί θα ξεκινήσουν κάποιες πρώτες δοκιμές όσο δείχνει ο Αμπέλ Φερέιρα. Μάθαμε λίγα πράγματα για τη Λαμία και το πώς έχει ξεκινήσει την σεζόν. Προφανώς και εκεί ακόμη δεν έχουν γίνει δοκιμές για το παιχνίδι, αλλά αυτό που μας είπε ο Βασίλης Δεμπέλης, ότι περιμένει μια Λαμία που θα περιμένει πίσω τον ΠΑΟΚ, είναι ενδεικτικό του πώς προσεγγίζουν εκεί το παιχνίδι της Κυριακής. Απόλυτα λογικό για μένα, με βάση την εικόνα της ομάδας στο ξεκίνημα της σεζόν. Θα κάνουμε και αύριο μία ακόμη κουβέντα πάνω στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά νομίζω κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τα ποδοσφαιρικά. Στο βόλεϊ, όπως αναμενόταν, ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την άδεια συμμετοχής του για το πρωτάθλημα, κάτι που έγινε γνωστό και επίσημα πλέον μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μαζί με τον ΠΑΟΚ έχουν αδειοδοτηθεί ο Ολυμπιακός, ο Φίνικας Σύρου, ο Παναθηναϊκός, η Ελπίδα Μπεροκήπων και η Κηφισιά. Περιμένουν ακόμη ο Ηρακλής, ο Παμοχαϊκός και ο Όφη, που πρέπει να τακτοποιήσουν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες και μετά να πάρουν την άδεια. Ενώ αγώνα δρόμου κάνει Εθνικός Αλεξανδρούπολης, που έχει πάρει μια μικρή προθεσμία μέχρι τα τέλη του μήνα για να ρυθμίσει κάποιες οφειλές που έχει σε παλιούς αθλητές και από εκεί και πέρα να ανάψει πράσινο φως για τη συμμετοχή του στο νέο πρωτάθλημα. Όλα δείχνουν
ότι το νέο πρωτάθλημα ξεκινάει στις 2 Νοέμβρη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί μας έχει πει ο Ραφαήλ πάρα πολλές φορές όλες τις ημέρες, ότι στο βόλεϊ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει φυσικά με τις ομάδες που λέγαμε τώρα, που δεν έχουν πάρει άδεια και ομάδες που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Οπότε αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει 2 Νοέμβρη και η κλήρωση είναι προγραμματισμένη να γίνει τη Δευτέρα στις 18:30 στην Αθήνα. Αν δεν αλλάξει κάτι, τη Δευτέρα θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το νέο πρωτάθλημα. Στο βόλεϊ που γίνονται πολλά το τελευταίο διάστημα, υπάρχει και αυτή η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια στροφή λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας, γιατί προηγείται το League Cup πριν από το πρωτάθλημα. Και από την άλλη το μπάσκετ κινείται σε ρυθμούς του Παναθηναϊκού, ένα δύσκολο παιχνίδι στο Παλατάκι αύριο με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος νομίζω παίζει απόψε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Και όχι αύριο, αύριο είπα, Παρασκευή αύριο, το Σάββατο είναι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Απόψε ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ευρωλίγκα, έχει ένα σημαντικό παιχνίδι γιατί την περασμένη αγωνιστική ιτήθηκε σε έναν αγώνα που πριν εγώ έβλεπα ότι παντού ήταν σχεδόν δεδομένο ότι θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός, θα έκανε το 2-0, δεν τα κατάφερε τελικά, ιτήθηκε και πλέον είχε θέμα. Και για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει ουσιαστικά έτσι ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει και Basketball Champions League, περιλαμβάνει και πρωτάθλημα. Είναι χαρακτηριστικό το ρεπορτάζ που υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24. Ο ΠΑΟΚ παίζει 19 Οκτώβρη με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο. Με τη Σομπατέλη εκτός έδρας στις 22 μεσοβδόμαδα. Μετά με τον Κολοσσό εκτός στις 26. Μετά με την Επτούνας εντός 29. 2 Νοέμβρη με τον Ήφαιστο εντός, 5 Νοέμβρη με την Τιζόν εκτός, μετά υπάρχει το κύπελο στις 10 Νοέμβρη είτε με το Διαγόρα Δυροπηδέων είτε με τη Λάρισα εκτός, Μπρίντιζι εντός 12 Νοέμβρη, 17 Νοέμβρη εκτός Περιστέρι για το πρωτάθλημα, Σαραγώσα εντός 20, πάλι 3 ημέρες μετά για το BCL, Ρέθυμνο εντός 23, Πανιόνιος εκτός στις 30, και η Βόνη εκτός 4 Δεκέμβρη. Μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ πάει μέχρι αρχές Δεκέμβρη κανονικά χωρίς ανάσα. Ανά 3 μέρες παιχνίδια, ανά 3 μέρες ταξίδια και δύσκολα ταξίδια. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή αυτό το της επόμενης εβδομάδας, 22-26, Σομπατέλη εκτός και μετά Κολοσσός στη Ρόδο εκτός, αυτό σημαίνει λίγο δύσκολο για την ομάδα. Δύσκολο πρόγραμμα για τον ΠΑΟΚ. Τα είχαμε πει και με τον Νίκο τις προηγούμενες εβδομάδες ότι αυτή η διαδικασία με τον μπάσκετ του Champions League και τον ΠΑΟΚ φέτος είναι μια μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί και σε επίπεδο ρόστερ είναι δύσκολο να ανταποκριθεί η ομάδα, αλλά είναι και αυτό το ότι με το που τελειώσει ένα παιχνίδι το αφήνεις εντελώς όμως στην άκρη. Μπαίνει στη διαδικασία 1-2 μέρες να προετοιμάσεις το επόμενο, να παίξεις και ξανά από την αρχή. Δεν υπάρχει νίκη, δεν υπάρχει ήττα, δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει μόνο το επόμενο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία πλέον από το Σάββατο και μετά, ήδη μάλλον έχει μπει, γιατί και προχθές είχε παιχνίδι. Θα ζήσει με αυτό, θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί στο Basketball Champions League και στο πρωτάθλημα, εκεί είναι όλο το ζουμί. Να πάρει τις νίκες σε πρώτη φάση που θα το εξασφαλίσουν την παρουσία του στην Basket League και από εκεί πέρα ό,τι περισσότερο μπορέσει να καταφέρει. Δύσκολη σεζόν. Εμένα πραγματικά μου έχει μείνει αυτό που έχει υποθεί από όλους στην ΚΑΕ από το ξεκίνημα της σεζόν, ότι πάμε μήνα-μήνα και βλέποντας και κάνοντας. Αυτό από μόνο του νομίζω τα λέει όλα. Είναι ενδεικτικό της δυσκολίας που υπάρχει. Είναι κάτι δύσκολο, αλλά στον ΠΑΟΚ προσπαθούν έτσι να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικά όποια διοργάνωση έχουν μπροστά τους, είτε μιλάμε για το πρωτάθλημα είτε μιλάμε για την Ευρώπη, και να καταφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν με το υλικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με παίκτες που προφανώς θέλουν το χρόνο τους, με παίκτες που δεν είχαν παίξει πολύ από αυτούς σε αυτό το επίπεδο μέχρι τώρα και καλούνται τώρα να το κάνουν. Δύσκολο σίγουρα, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτήν την πραγματικότητα έχει. Θα δούμε αρχής γενομένες από το παιχνίδι του Σαββάτου
πώς θα πάει και αυτό. Πάντως είναι ευκαιρία, επειδή το παιχνίδι είναι Σάββατο και η Τούμπα είναι Κυριακή. Όσοι μπορείτε να πάτε στο παλατάκι. Και από οικονομικής άποψης, προφανώς η ομάδα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη τα χρήματα από τα εισιτήρια. Αλλά έχει και την ανάγκη του να νιώσει ότι ο κόσμος την πιστεύει, είναι δίπλα της σε αυτό το δύσκολο διάστημα. Ότι υπάρχει στήριξη και ότι όλοι μαζί παλεύουν έχοντας έναν κοινό στόχο. Αυτό. Οπότε διπλό ραντεβού στο Βιέργο και Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο μπάσκετ, Κυριακή ποδόσφαιρο. Εμείς φτάσαμε στο τέλος, παρέα με τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε και την ημέρα του γάμου σας. Αλλά ξεχωρίζετε κάθε μέρα αν φοράτε Alter Ego. Γιατί μπορείτε να επιλέξετε είτε σακάκι, είτε παπούτσια, είτε κάλτσες, είτε ζώνες, είτε κοστούμια, είτε ό,τι άλλο θέλετε. Πολλά είναι και τα καταστήματα και ευκαρπία. 25 Μαρτίου 12 και Καλαμαριά Πασαλίδου τα 5 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterigofashion.gr για να μπείτε και να κάνετε ιντερνετικά τις αγορές. Εμείς αποχαιρετούμε. Ακολουθεί η Μαρμίτα. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο 6.30 με Νίκο Παπαδόπουλο και 7.30 με Πάκος 4.